Οι μαρτυρίες από τη φρίκη του ξεριζωμού και τη μικρασιατική καταστροφή συγκλονίζουν. Καπνοί ανεβαίνανε μέχρι τον ουρανό και ο κόσμος κατέβαινε στην παραλία για να βρει μέσο να φύγει. Αλλά με τι να φύγει, αφού όσα καΐκια ήταν στο λιμάνι φόρτωναν κόσμο και μικρά παιδιά. Οι βάρκες χωρούσαν 50 άτομα και έμπαιναν 100 για να γλιτώσουν. Οπότε και οι βάρκες βούλιαζαν επί τόπου. Είχε γεμίσει προκυμαία πτώματα. Παντού υπήρχε μια ολοκληρωμένη καταστροφή. Και ο παππούς μου και η γιαγιά μου και τα τρία παιδιά περιμένανε κάποιο καράβι να έρθει. Όμως κάποτε φάνηκε ένα βαπόρι να έρχεται και ρίξαν τις βάρκες κάτω. Οι τσέτες όμως βαρούσαν την απέναντι μεριά και το καράβι ανοίχτηκε και έβαλε με τα πυροβόλια και έτσι έδιωξε. Στο διάστημα αυτός ο παππούς μου γύρισε να πάρει ένα πλεκτό της κόρης. Και στο διάστημα αυτό οι βάρκες φτάσαν έξω και τους πήρανε: ό,τι ρούχα έχετε πετάξτε τα, θα μπείτε μέσα. Η γιαγιά μου με τα δύο αγόρια και ένα κορίτσι δεν ήθελε να μπει. Μπες, λένε, κυρά μου, γιατί οι τσέτες θα σε φάνε. Και μπήκανε μέσα με την προϋπόθεση ότι ο παππούς μου θα έρθει. Δυστυχώς δεν ήρθε. 10-15 χρόνια πίστευε, πήγαινε στις κατορίχτες, τους λέγανε ότι είναι σε μια μεγάλη πόρτα και θα έρθει. Όμως δεν ήρθε. Γι' αυτό και εγώ πήρα το όνομά του Μανώλη, τον ελέγανε, και μου δώσαν το όνομά του κατά κάποιο τρόπο και αναισθήθηκε ο παππούς μου. 95 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και στα Χανιά, στο πλαίσιο εκδήλωσης στο μνημείο για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, ξύπνησαν μνήμες από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Κρήτη, Χανιά, Τσερέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, την προσφυγιά δεχτήκατε μέσα στα δικά σας στήθη. Για πολλά χρόνια πιστεύανε πως θα ξαναγυρίσουν πίσω. Όμως δυστυχώς αυτό το όνειρο δεν έγινε πραγματικότητα. Και οι γονείς μου πεθάναν και δεν κατορθώσαν να πάνε εκεί. Εγώ πήγα όμως. Πήγα και πήρα χώμα και όταν γύρισα πήγα στους τάφους απάνω και το έριξα. Κάθε φορά που σκέφτομαι συγκινούμε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε καθημερινά, στην καθημερινότητά μας, στις δράσεις μας, να φανούμε, να είμαστε αντάξει σε όλα αυτά που μας κληροδότησαν, τις ηθικές αξίες, τις αρχές, και προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να τις μεταγγίσουμε μέσα από το φλέβο, μέσα από το αίμα μας, στα παιδιά μας, για να μάθουν και αυτά την ιωνική τους καταγωγή και να είναι περήφανα για τους προγόνους τους. Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης συνεχίζονται την Τετάρτη στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων στις 8 μετά μεσημβρίας με την προβολή της ταινίας του αείμνηστου Νίκου Κούντουρου 1922.